Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλίκ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σεισμός στον ΣΥΡΙΖΑ, εθνιδιαστικές και καταλυτικές εξελίξεις. Ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα. Ανατρέπει την προσωρινή εκεχηρία Κασελάκη και πολιτικής γραμματείας για πορεία ως τις ευρωεκλογές και ζητά ισοκομματικές εκλογές από τη λαϊκή βάση. Σηκώνει το γάντι ο σημερινός αρχηγός. Η Ελλάδα της κρίσης δεν υπάρχει πια, δηλώνει από την Ινδία ο Πρωθυπουργός. Κάνει έκκληση για επενδύσεις. Έμφραγμα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Τριπλές διαδηλώσεις από μελισσοκόμους, νοσοκομιακούς και φοιτητές. Η ώρα των αποφάσεων για τους αγρότες. Κυρίες και κύριοι, έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις, γιατί λίγο πριν την έναρξη του 4ου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ με την ομιλία του Προέδρου, παρουσία 5.000 συνέδρων, ο Αλέξης Τσίπρας παρεμβαίνει με δήλωσή του και καλεί τον Στέφανο Κασελάκη να προσφύγει στη βάση. Αυτή φρονώ ότι είναι η μόνη καθαρή, έντιμη και δημοκρατική λύση στο γόρδιο δεσμό που έχουμε μπροστά μας, επισημαίνει. Έτσι, σε κλίμα διχασμού, καχυποψίας και αντεγκλήσεων, ξεκίνησε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ισορροπίες παραμένουν έθραυστες με αρκετά στελέχη της Κουμουνδούρου να θέτουν ψηλά τον πήχη των ευρωεκλογών. Ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, απίθυνε ηχηρό μήνυμα, λέγοντας πως έχει την ευθύνη να προειδοποιήσει για αυτό που βλέπει να έρχεται και που πρέπει να ανατραπεί, και καλεί τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασελάκη, να προσφύγει στη βάση για να ανανεώσει την εμπιστοσύνη. Την ίδια ώρα επικρατεί ψυχροπολεμικό κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον τραυματισμό της εργασίας του Διονύση Τεμπονέρα ως επιστημονικού συνεργάτη της κοινοβουλευτικής ομάδος. Παρεβαίνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας αναγνωρίζει πως το κόμμα βρίσκεται εδώ και καιρό σε παρατεταμένη και βαθιά κρίση. Φαινόμενα ιδιοτέλειας, ναρκισισμού, παραβίαση των αρχών της συλλογικότητας και της συντροφικότητας έχουν παραλύσει τον κομματικό οργανισμό. Η μόνη διέξοδος είναι να δώσουμε εκ νέου το λόγο στα μέλη μας. Και έτσι, ο Στέφανος Κασελάκης θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, συνός τώρα θητεία και στο πολιτικό του σχέδιο. Όχι θέτοντας ερωτήματα, αλλά δίνοντας τις δικές του απαντήσεις. Και όσοι έχουν άλλο σχέδιο θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις και τις υποψηφιότητές τους. Ασκώντας σκληρή κριτική στην ηγεσία, αφού προηγουμένως κάνει μια σύντομη αναδρομή για τους λόγους παρέτησής του, διαπιστώνει το κόμμα είναι σαν να έχει γυρίσει την πλάτη στην κοινωνία, αν και μιλάμε συνεχώς για την ανάγκη της ενίσχυσης των δεσμών μας με αυτή. Αν συνεχίσουμε έτσι, οδηγούμαστε μαθηματική ακρίβεια στο κενό. Είμαστε εδώ, στο Taekwondo, και ετοιμαζόμαστε για το 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο κάνει πραγματική αντιπολίτευση. Και γι' αυτό θα αρχίσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη πορεία για την προοδευτική αντεπίθεση. Με ένα βίντεο στα social media, ο Στέφανος Κασελάκης κάνει πρόσκληση για το 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Η ομιλία μου είναι ανοιχτή στο κοινό. Δεν είναι μόνο για συνέδρους. Ελάτε, σας προσκαλώ, όλος ο κόσμος, μία γροθιά, για να μπορέσει να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στην κοινωνία μας. Και ενώ τα φώτα είναι στραμμένα στο Taekwondo και στην έναρξη του συνεδρίου, πολλά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι ο πήχης για τις ευρωεκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει αξιωματική αντιπολίτευση και πως λευκές επιταγές δεν δίνονται σε κανέναν. Παράλληλα, ο τραυματισμός συνεργασίας Διονύση Τεμπονέρα ως επιστημονικού συνεργάτη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζητήθηκε από τον πρόεδρο του κόμματος, έχει δημιουργήσει νέα πολεμική ατμόσφαιρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεωρώ αποδεκτό ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αλλάξει την πολιτική γεωγραφία της χώρας και δεν θα είμαστε δεύτεροι. Άρα, πάμε σε μια νέα πολιτική γεωγραφία που ο ΣΥΡΙΖΑ απολέσει σε εκλογική μάχη τη δεύτερη θέση. Δεν είναι μείζον πολιτικό γεγονός. Κάνουμε πλάκα τώρα. Ωραία. Επομένως, είναι μείζον πολιτικό γεγονός. Και κανένας πρόεδρος ή μέλος της πολιτικής γραμματείας ή οτιδήποτε δεν είναι μόνιμος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλοι κρινόμαστε. Θεωρώ αδιανόητο να προεξοφλούμε ήττες ή λανθασμένο να ζητάμε λευκές επιταγές. Όλοι κρινόμαστε. Όλοι κρινόμαστε. Ο κ. Κασελάκης. Ένα συνέδριο πρέπει να υπάρχει, να έχει ένταση. Αλίμονο αν δεν έχει ένταση. Αλίμονο αν δεν υπάρχει σοβαρή ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων. Αλλά ξαναλέω, στο τέλος της ημέρας ο λαός κρίνει και είναι και ο πιο αυστηρός κριτής. Άρα θα πρέπει όλοι να σταθούν στο ύφος των περιστάσεων και να συζητήσουμε
λύσεις για το λαό και για το κόμμα. Το ερωτηματολόγιο με ξενίζει. Είναι άλλα ζητήματα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχει το ερωτηματολόγιο τι αλλαγές θέλει να κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης και να μην έχει πει ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης τι αλλαγές θέλει να κάνει. Δεν ξέρει. Αυτό δείχνει και μια αυτοαναφορικότητα που δεν είναι η πολιτική παράδοση του χώρου μας. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του κόμματος Γιώργος Βασιλιάδης εξέφρασε μια δυσαρέσκεια γιατί δεν είχε ενημερωθεί για μια σειρά από πράγματα, όπως το ερωτηματολόγιο. Ενώ υπήρξε ένας διάλογος με τον Στέφανο Κασελάκη και του είπε ότι ζήτησε να ενημερωθεί για το ερωτηματολόγιο, αλλά τεχνικοί του είπαν ότι έχουν εντολή να μην τον ενημερώσουν. Κάτι που δημιούργησε νέα ένταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, απετράπει τελευταία στιγμή η παρέτηση του αναπληρωτή γραμματέα Γιώργου Βασιλιάδη, ο οποίος δέχθηκε ισχυρές αντιδράσεις από τους συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη, σε σημείο που ήταν έτοιμος να καταγγείλει ότι ήταν αποδέκτης μπούλινγκ, όταν επιχείρησε να λάβει γνώση του ερωτηματολογίου που είχε υποβάλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Καζάνι που βράζει πλέον, θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το τέταρτο συνέδριο του κόμματος, ήρθαν στο φως δημοσιότητας λεπτομέρειες για τη σύγκρουση ανάμεσα στον πρόεδρο του κόμματος Στέφανο Κασελάκη και το μέλος της πολιτικής γραμματείας Γιονίση Τεμπονέρα. Ο Στέφανος Κασελάκης φαίνεται να του ζήτησε να συστρατευτεί μαζί του μέχρι τις εθνικές εκλογές. Τότε ο Τεμπονέρας απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ως εξής. Πρόεδρε, η εμπιστοσύνη αποδεικνύεται όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Έχω τρεις μήνες να προσκληθώ στα κομματικά μέσα και πληροφορήθηκα πως είμαι κομμένος από τον πρόεδρο. Και δεύτερον, με πήρε τηλέφωνο ο διευθυντής σου εκ μέρους σου και μου ζήτησε να διακόψω τη συνεργασία μου στην κοινοβουλευτική ομάδα που καθημερινά επί ώρες ασχολούμαι και στερώντας χρόνο από την επαγγελματική μου δραστηριότητα παραμονές εκδήλωσης. Το συνέδριο ξεκίνησε την ομιλία του Στέφανου Κασελάκη και ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, το κλίμα είναι εκρηκτικό στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στέφανος Κασελάκης σήκωσε το γάντι το οποίο του πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας. Η φράση «βρείτε μου αντίπαλο και πάμε σε εκλογές» σηματοδοτεί ένα νέο γύρο έντασης και μεγάλης αναστάτωσης μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η ομιλία του Προέδρου του Στέφανου Κασελάκη βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμείς πάμε να καλωσορίσουμε τους απόψινούς καλεσμένους και σχολιαστές τον εδώ στο στούντιο του Blue Sky, τον Γιάννη Ευσταθίου. Να ευχαριστήσω τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Τερζή, πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας των συντακτών, ο οποίος είναι στο χώρο του συνεδρίου. Καλησπέρα και σε σένα, Δημήτρη. Και να καλωσορίσω και τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικό επιστήμονα, να δούμε στη συνέχεια, αφού πάρουμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, την ανάλυση των δεδομένων. Δημήτρη, σε ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Σε τι φάση είμαστε? Είμαστε στη φάση που είναι στο βήμα ο κύριος Κασελάκης. Δεν έχει φτάσει ακόμα στα επίμαχα σημεία της ομιλίας του. Να πούμε, Δημήτρη, και με συγχωρείς που σε διακόπτω, ότι αυτό το οποίο αποδίδεται στο Στέφανο Κασελάκη είναι η διαρροή της ομιλίας την οποία έχει διανύμει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ πριν από την έναρξη της ομιλίας του. Εντάξει, αυτό ήθιστε έχει γίνει και άλλες φορές με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, πάντα τις ομιλίες τις παίρναμε στην αρχή της ομιλίας. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά το ρεπορτάζ είναι πολύ συγκεκριμένο και όντως σηκώνει το γάντι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πάμε σε συγκεκριμένες διαδικασίες είτε τον άλλο μήνα είτε το πολύ μέχρι τα μέσα Απριλίου. Και όταν μιλάμε για διαδικασίες, μιλάμε πλέον για εάν και εφόσον υπάρξει, που και να μην υπάρξει θα καρτεύει, μια νέα εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δημήτρη Τερζή, με συγχωρείς, ο Γιάννης Ευσταθίου είμαι. Γνωρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι στις 9 Ιουνίου θα γίνουν ευρωεκλογές. Γιατί αν γίνουν μέσα Απριλίου, μετά το διάστημα είναι ελάχιστο. Πώς θα προετοιμαστεί και σε τέτοιες διχαστικές συνθήκες το κόμμα να κατέβει σε ευρωεκλογές και να κατέβει ευπρόσωπα? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή αυτός. Προφανώς και αντιλαμβάνομαι τη σοβαρότητα αυτού που λέτε. Αυτό μάλιστα έγραφα πριν από λίγο για το κομμάτι μου στην εφημερίδα. Αυτό ακριβώς το στοιχείο είχα προσθέσει με ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί έχουμε προεκλογές στις 9 Ιουνίου. Ωστόσο, μετά τη σημερινή παρέμβαση Τσίπρα, νομίζω ότι είναι χωρίς επιστροφή αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος αυτή τη στιγμή. Τώρα, τι οδήγησε τον κύριο Τσίπρα να κάνει αυτή την κίνηση, η οποία από πολλούς εκτιμάται ότι μπορεί να είναι πολιτικό αμφέρ, από κάποιους άλλους εκτιμάται ως προεξόφληση μιας εκλογικής συντριβής και άρα βάζει σε δεύτερες σκέψεις για την ίδια την υπόσταση του ΣΥΡΙΖΑ ως φέροντος κομματικού οργανισμού?
Κοιτάξτε, και πριν από λίγες μέρες που είχαμε μιλήσει πάλι στο Δελτίο Ειδήσεων, ναι, σας είχα πει ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι είχαμε κλείσει αν θυμάμαι καλά, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο, αν θα πάει και τι θα πει. Ναι. Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας τι έκανε, 2 ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο επίσημα, επέλεξε να ανακοινώσει πρώτον ότι δεν θα πάει στο συνέδριο και να δώσει στη δημοσιότητα αυτό το κείμενο, στο οποίο προτρέπει μεταξύ άλλων τον κύριο Κασελάκη να ζητήσει ξανά την ανανέωση της εμπιστοσύνης ή όχι από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν δούμε πάλι το τι έχει γίνει τις προηγούμενες μέρες, ξεκινώντας από την παρέμβαση της Όλγας Γεροβασίλη την προηγούμενη Κυριακή, ναι, η οποία είναι στενή συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα. Και όλοι γνωρίζαμε κάνοντας το ρεπορτάζ ότι η Όλγα Γεροβασίλη δεν θα κάνει τέτοια παρέμβαση αν δεν είχε κατά κάποιο τρόπο την έγκριση του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό λοιπόν ήταν η προεδροποιητική βολή, αν θέλετε. Δεν ήταν προήμιο η αποχώρηση φλαμπουράρη σε μια αντίδραση απόφασης του κυρίου Κασελάκη σε προηγούμενη συνεδρίαση. Νομίζω ότι εκείνο ήταν περισσότερο τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι περίμεναν. Αυτό ήταν περισσότερο ότι η παρέμβαση τη κυρία Κυριοβασίλη ήταν μελετημένη. Και μπροστοβαρή πολιτική. Ήταν και μελετημένη. Ναι. Από εκεί και πέρα, και όσα ακολούθησαν και έγιναν τι μέρε που ακολούθησαν στην πολιτική γραμματεία και τη Δευτέρα και τη Τρίτη, η στάση που κράτησε συγκεκριμένα στελέχη έδειχναν ότι το πράγμα πηγαίνει οδεύει προ σύγκρουση. Και παρά το γεγονός ότι υποτίθεται υπήρξε μια ανακοχή, λέω υποτίθεται γιατί ουσιαστικά δεν ήταν ανακοχή, κακά τα ψέματα, το βράδυ της Τρίτης μετά το πέρας της Δεύτερης Πολιτικής Γραμματείας, ήταν θέμα χρόνου ποιος θα προλάβει ποιον να κάνει την πρώτη κίνηση και να πετάξει το γάντι. Σωστά. Και το πέταξε ο κύριος Τσίπρας πλέον. Το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Επειδή εσύ έχεις κυκλοφορήσει από νωρίς εκεί, έχεις μιλήσει με συνέδρους, έχεις δει στελέχη. Πώς είναι το κλίμα μέσα στην αίθουσα? Πώς υποδέχτηκαν τον Στέφανο Κασελάκη? Τι εκτιμήσεις κάνουν οι ίδιοι οι σύνεδροι? Μπορείς να μας μεταφέρεις μια εικόνα? Θα σας πω ότι αρκετοί σύνεδροι δεν ήξεραν πριν την, λίγες ώρες πριν, δεν ήξεραν καν για την παρέμβαση Τσίπρα. Δηλαδή, επίτηδες ρωτούσα, ξέρετε ότι έκανε παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας, και οι 7 στους 10 δεν ξέρανε. Τα πέφτανε από τα σύννεφα. Παρέμβαση. Ποια ήταν η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Συν της άλλης, είναι λίγο δύσκολο εδώ να δούμε στο συνέδριο ποιοι είναι σύνεδροι και ποιοι είναι απλός κόσμος που έχει έρθει. Γιατί είχαμε θέμα και με τους συνέδρους, δεν συγκέντρωσε τους απαιτούμενους, αυτούς που περίμενε τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώσει. Έλεγαν για περίπου 4.500 άτομα και είναι ζήτημα να είναι 3.000 σύνεδροι, γιατί δεν έβρισκαν κόσμο. Ακολούθησε και το κάλεσμα του κυρίου Κασελάκη σήμερα το πρωί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έλεγε να έρθει ο κόσμος να δει την ομιλία μου. Συνεπώς είναι λίγο δύσκολο εδώ να διακρίνεις ποιος είναι σύνεδρος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι δύσκολη η δουλειά σας. Ήρθε να το δει, ας πούμε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο κύριος Κασελάκης κάνει μια ομιλία τύπου TEDx. Δηλαδή κινείται πάνω στη σκηνή, έχει αέρα, είναι άνετος. Τον βοηθάνε βέβαια οι οθόνες που είναι γύρω του, όπου μπορεί και να διαβάζει το κείμενο χωρίς να καταχύει όλα. Πάντα έτσι γίνεται στους αρχηγούς, μην τον αδικούμε σε αυτό, όλοι έτσι το κάνουν. Μα δεν το λέω για κακό, ίσα-ίσα. Θέλω να πω ότι έχει πολύ αέρα. Ναι. Το θέμα είναι ότι απέφυγε να χαιρετήσει συγκεκριμένα στελέχη, τον έχουν πιάσει και κάμερες. Όπως? Συγκεκριμένα στελέχη, όπως τον Διονύση Τιμπονέρας, ας πούμε. Ναι. Τώρα που είπες Τιμπονέρας, είναι ένας πιθανός αντίπαλός του στην ανοιχτή διαδικασία που προεξοφλούμε ότι θα ακολουθήσει για επανεκλογή αρχηγού? Νομίζω ότι το σκέφτεται. Το σκέφτεται. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ, ότι το σκέφτεται. Άλλη υποψηφιότητα, τρίτη. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν ευνηδιαστεί άπαντες, γιατί η κίνηση Τσίπρα, από ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ, την ήξεραν ελάχιστη και έσκασε κυριολεκτικά σαν βόμβα. Ο ξάδερφός του πρέπει να το γνώριζε, γιατί το είχε προαναγγείλει. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Ο ξάδερφός του, ο Γιώργος Τσίπρας, ο διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας, προφανώς το γνώριζε, γιατί το προανήγγειλε. Τι εννοείς? Αναφέρεστε στη δήλωση που είχε κάνει προχθές. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Ότι, ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν λαγός, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στα άτομα που το ήξεραν. Ωστόσο, από το ρεπορτάζ μου, εμένα ξέρω ότι λίγοι ήξεραν ότι θα κάνει αυτή την κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας με αυτόν τον τρόπο. Η εμπειρία μου με τον Αλέξη Τσίπρα, καλύπτοντας το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια,
είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει τίποτα τυχαία. Ναι. Δηλαδή δεν έκανε μια παρέμβαση απλώς για να την κάνει αυτή τη στιγμή τώρα και να πει ελάτε να ξαναξεκινήσει η διαδικασία, να δούμε και να πάμε μπροστά κλπ. Προφανώς υπάρχει θέμα και είναι σίγουρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απασχολεί πάρα πολύ το επόμενο διάστημα τα δελτία ειδήσεων, τις εφημερίδες και τον κόσμο. Πάντως ο μικρός αριθμός συνέδρων ίσως προδιαγράφει ότι θα είναι και μικρός ή εν πάση περιπτώσει πολύ μικρότερος από αυτός του περασμένου Οκτωβρίου ο κόσμος που θα ψηφίσει και στις εσωκομματικές εκλογές τις νέες, έτσι δεν είναι? Εδώ κρατάω ένα ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρω με ποιους όρους θα γίνουν οι εκλογές αυτές. Δηλαδή. Θα γίνουν με τα μέλη, θα ανοίξουν πάλι τα μέλη, δηλαδή θα ανοίξουν νέες εγγραφές, θα μπορεί κάποιος δηλαδή... Το νέο καταστατικό έτσι δεν λέει, δεν το ξέρω, ρωτώ. Λοιπόν, αυτό τώρα πραγματικά με πιάνετε, γιατί δεν ξέρω αν είναι με τα παλιά μέλη, δηλαδή αν είναι με τα μέλη όσα γράφτηκαν μέχρι την εκλογή Κασελάκη ή αν θα ξανανοίξει ο κατάλογος να γραφτούν νέα μέλη με 2 ευρώ. Αυτό δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Συνεπώς, τις λεπτομέρειες ακόμα δηλαδή της διαδικασίας δεν τις ξέρουμε πώς θα είναι. Στα 2 ευρώ εν όψη ευρωεκλογών δεν είναι και μελείτε όπως κάτι θα μαζευτεί για την προεκλογική εκστρατεία. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Λέω, καλά, είναι αστείο. Αστειεύεται τώρα. Και τα 2 ευρώ τώρα βλέπω... επί όσων ψηφίσουν δεν είναι αμελητό ποσό για τον προεκλογικό αγώνα. Κάτι λοιπόν, τώρα βλέπω, Δημήτρη Τερζή, ότι υπάρχει και μία αντίδραση του Ευκλήδη Τσακαλώτου, γιατί οι βολές του Αλέξη Τσίπρα έπιασαν στόχο και σε εκείνους που αποχώρησαν από το κόμμα και πήγαν στη Νέα Αριστερά. Η δεύτερη αντίδραση ξεκίνησε πρώτα ο Γαβρίλης Σακελαρίδης νωρίτερα σε μια συνέντευξη που είχε στην ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος, όπου μίλησε για μαύρη τρύπα του ΣΥΡΙΖΑ και βρήκε και λογική την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι σε αυτή τη μαύρη τρύπα. Σε άλλο μοτίβο, πιο προσωπικό, του επιτρέπεται άλλωστε, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγο, όντως είπε ότι δεν φύγαμε για αυτό που νομίζεις, επειδή χάσαμε, και παραθέτει μια σειρά λόγους, όπου η αξιοπρέπεια και η πολιτική υπόσταση και ο πολιτικός λόγος έχουν ρόλο εκεί, ως αιτίες της αποχώρησής τους. Βέβαια, μου επιτρέπετε να παρατηρήσω. Συγγνώμη, ένα λεπτό, μην παρατηρήσεις τίποτα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κασελάκη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα επίμαχο σημείο της ομιλίας του. Βιάζομαι να ηγηθώ ενός σύγχρονου κόμματος που μαθαίνει από την κοινωνία και ταυτόχρονα κερδίζει την εμπιστοσύνη της με το παράδειγμα και τη δράση του, αλλά με το παράδειγμα πάνω απ' όλα. Και βιάζομαι γιατί ηγούμαι ενός κόμματος που θα μπορέσει να ξανακερδίσει τη δεξιά, χτίζοντας μια μεγάλη, αυτοδύναμη, κοινωνική συμμαχία. Την μία μεγάλη προοδευτική συμμαχία. Συντρόφοι και σύντροφοι, ας με κατηγορούν που βιάζομαι για το καλό, για να ξεκινήσει επιτέλους η προοδευτική αντεπίθεση παντού. Ποτέ δεν πίστεψα ότι αυτά θα τα πετύχω μόνος. Μεσίες, να ξέρετε, ψάχνουν άλλα κόμματα, όχι αριστερά. Όχι η προοδευτική παράταξη. Σας το λέω ξεκάθαρα, οι μεσίες έχουν τελειώσει. Αυτό που δεν έχει τελειώσει είναι τα δημοκρατικά κόμματα που εκλέγουν την ηγεσία τους και την εμπιστεύονται. Να εμπιστευτούμε τη δύναμη και τη σοφία των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, των ανθρώπων που έχουν καταστατικά δικαιώματα, των ανθρώπων που θα αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα στο επερχόμενο καταστατικό μας συνέδριο, για να δώσουμε αξία στην αμφίδρομη διαβούλευση, στα δημοψηφίσματα, στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές, για όλα τα επίπεδα δημοκρατικής εκπροσώπησης. Τα πάντα για το λαό, από το λαό, με το λαό.
προκριματικές, αξιοκρατικές, μη αυλικές διαδικασίες παντού. Στην αυτοδιοίκηση, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε ότι οι μεσίες, λέει, τελείωσαν. Δεν είναι για την αριστερά. Νομίζω ότι είναι μια ευθεία αιχμή για αρχή, Δημήτρη Τερζή. Τώρα, επειδή έχω γνώση της ομιλίας, γιατί την έχω διαβάσει γιατί, για τους ευνόητους λόγους, θα χρειαζόμασταν ολόκληρη ώρα να καθίσουμε να δούμε πού αντιφάσκει σε σχέση με παλαιότερες δηλώσεις ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ποια σημεία δηλαδή θέλουν ένα σχολιασμό. Είναι προφανές ότι επιχειρεί αυτή τη στιγμή να κερδίσει εντυπώσεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μην ξεχνάτε, είναι ο παλιός ηγέτης με τον καινούριο. Σωστά. Οπότε είναι ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή εντυπώσεων και επικοινωνίας. Και την επικοινωνία, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ο κύριος Κασελάκης τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά. Τώρα, βάλε μια ανωτελεία, Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ, γιατί μας ακούει με προσοχή ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης. Είναι πολιτικός επιστήμονας και είναι και ο καλύτερος γνώστης των επικοινωνιακών τρίκ και της αποτελεσματικότητάς τους. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Τρόπος του Λέγιν, κυρία Κλήτη, για όλα αυτά. Τρόπος του Λέγιν. Όχι, δεν είναι τρόπος του Λέγιν. Είναι πολύτιμη η εμπειρία, κύριε Κουσούλη. Σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Και εμείς ευχαριστούμε για την υπομονή σας, καταρχήν. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Είναι η μέρα τέτοια που το επιτρέπει. Μου γεννήθηκε η απορία, η βεβαιότητα του κυρίου Τερζή ότι θα πάει σε εκλογική αναμέτρηση. Από πού προκύπτει αυτή η βεβαιότητα? Από την ομιλία του κυρίου Κασελάκη, όπως έχει διανεμηθεί. Μα δεν το έχει. Η οποία τι λέει στο τέλος? Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε σε εκλογές. Εκλογή αρχηγού. Αυτό όμως είναι μια ανταπάντηση στην διαδικασία που υποτίθεται ότι ξεκίνησε. Αυτό δεν λέει με βεβαιότητα ότι θα γίνουν εσωκομματικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον ο ίδιος πρέπει πιο ρητά να το αποδεχθεί, γιατί αυτό είναι έτσι μια προβοκατόρικη, θα έλεγα, απάντηση προς τον κύριο Τσίπρα. Δεν διαμορφώνεται συνεπώς ένα βέβαιο πλαίσιο μιας επόμενης εσωκομματικής αναμέτρησης με βάση αυτά που έχω ακούσει ως τώρα. Είναι μια ισχυρή πιθανότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα έχει, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερο εντυπωσιασμό παρά πολιτική αξία, και αυτό θα αποδειχθεί στη διαδρομή. Σε μια διαδρομή που θα πυκνώσουν τα επεισόδια τέλους ενός πολιτικού χώρου, ο οποίος θα συναντηθεί σιγά σιγά με το τελικό, κατά τη γνώμη μου, και οριστικό πολιτικό τέλος του, καθώς τις ευρωεκλογές θα καταγράψει ένα χαμηλό ποσοστό που δεν θα του επιτρέπει να αναπτύξει ένα πολιτικό κυβερνητικό σχέδιο για το μέλλον. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Δημήτρη, εσύ που γνωρίζεις καλά το πώς λειτουργούν και πώς σκέφτονται, εάν ο κύριος Κασελάκης μείνει σε αυτό το προβοκατόρικο επικοινωνιακό, όπως λέει ο κύριος Κουσούλης, και τον ακούω τέχνασμα μιας ρητορικής που αναπτύσσει αυτή την ώρα, έχουν τη δυνατότητα η πολιτική γραμματεία, το συνέδριο, τα στελέχη να τον πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, υπάρχουν ήδη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν αποφασισμένα πριν την παρέμβαση Τσίπρα να βγουν και να κάνουν πολύ σκληρή κριτική στον κύριο Κασελάκη. Ήδη κάποιοι εξ αυτών έχουν ξεκινήσει, έχουν περιδιαβαίνουν τα κανάλια τις τελευταίες μέρες και Σωστά. κάνουν σκληρή κριτική. Νομίζω ότι μετά από την παρέμβαση Τσίπρα, οι αντίστοιχες ομιλίες, οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα επιλεκτικές απέναντι στον πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, θα είναι πάρα πολλές. Ναι. Θα υπάρξει δηλαδή πάρα πολύ πίεση. Άρα τώρα, για το επόμενο τετραήμερο, το συνέδριο αυτό που θα μπορούσε να είναι συνέδριο αρχών θέσεων, δεν ξέρω πώς το είχαν οριοθετήσει, θα είναι ένα συνέδριο όπου θα κονταροχτυπιούνται απόψεις του τύπου «πάμε σε εκλογή νέου αρχηγού, δεν πάμε σε εκλογή νέου αρχηγού, έχουμε ενωπεί εκλογή αρχηγού». Δηλαδή έχει ουσία αυτή την ώρα το συνέδριο? Κοιτάξτε, συνέδριο θέσεων, έτσι και μπορεί να ήταν τέτοιο,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχε φανεί και πριν την παρέμβαση Τσίπρα ότι δεν θα έχουμε ένα τέτοιο συνέδριο. Υπό την έννοια ότι είχαν ξεκινήσει αντεγκλήσεις, είχαν ξεκινήσει παρεμβάσεις και, και μύριζε μπαρούτι η ατμόσφαιρα παντού. Δηλαδή η πολιτική θα κατήχε πολύ λίγο χώρο σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι πολύ καλό το ερώτημα γιατί γίνεται αυτό το συνέδριο αυτή τη στιγμή. Η απάντηση είναι πολύ απλή, γιατί δεν μπορούσε να αναβληθεί, πιστεύω, σε την παρούσα συγκυρία. Όσο και αν σας φαίνεται έτσι αστείο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ωστόσο ότι οι παρεμβάσεις από εδώ και πέρα, δηλαδή από αύριο που ξεκινούν οι ομιλίες τελεχών, θα έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Ενώ οι παρεμβάσεις εκείνων που διαφωνούν ή έχουν δεύτερες σκέψεις ή είναι εντελώς απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη. Προφανώς θα υπάρξουν και εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν τον Πρόεδρο, έτσι. Οπότε πάμε σε ένα διχασμένο συνέδριο. Ναι. Τώρα, άκουσες τι... Επιτρέπετε, ναι, παρακαλώ, κύριε Κουσούλη. Να θέσω δύο ζητήματα. Πρώτον, αυτό το οποίο παρατηρώ ότι υποβαθμίζεται εντελώς έως διαγράφεται από τη συζήτηση είναι η απολύτως αντιθεσμική παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος ελεύθερα αποσύρθηκε, έγινε μια εκλογική διαδικασία πριν από λίγους μήνες και ο οποίος λίγες ώρες, λίγα λεπτά από το συνέδριο, αμφισβητεί στην πραγματικότητα τον εκλεγμένο αρχηγό που τον διαδέχθηκε και ο οποίος στην πραγματικότητα εντελώς αντιδημοκρατικά ο κύριος Τσίπρας λέει ότι το αποτέλεσμα που προέκυψε πριν από τρεις μήνες δεν μας κάνει, δεν είναι καλό αποτέλεσμα και να ξαναδοκιμάσουμε για έναν καλύτερο ενδεχόμενο αρχηγό. Δεν λειτουργούν έτσι οι δημοκρατίες και φυσικά δεν λειτουργούν δεν έτσι τα δημοκρατικά αυτό, κόμματα. Κύριε Τσίπρα, συγγνώμη. Ορίστε. Λέω, συγγνώμη, αλλά δεν είπε ακριβώς αυτό ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας στο μήνυμά του πήρε τα λόγια του κ. Κασελάκη. Ο κ. Κασελάκης στην πολιτική γραμματεία της Τρίτης επέβαλε έναν πολιτικό εκβιασμό. Ή με κρατάτε, μου δίνετε κλειστό συμβόλαιο έως τις εθνικές εκλογές ή πάμε στα μέλη. Το θέμα της εκλογής, δηλαδή της επανεκλογής του, της επανομοποίησης του... Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Τερζή, διερμηνεύει δηλαδή στη δήλωσή του, η οποία, αυτά που λέτε δεν είναι μέσα εισαγωγικά στη δήλωση, είναι οι σκέψεις του κύριου Τσίπρα. Έτσι, ναι, εξ αφορμής της Τσίπρας... δήλωσης Κασελάκη, λέει ναι, κύριε δεν Κουσούλη. Δεν το λέει αυτό στη δήλωσή του. Θέλω να πω δηλαδή ότι η πρωτοβουλία ασφαλώς έχει μία βάση. Συγγνώμη, κύριε Τερζή, για τη διακοπή. Ασφαλώς έχει μία βάση. Συγγνώμη, απλώς... Όχι, υπάρχουν αυτά τα πολιτικά δεδομένα, αλλά το γεγονός ότι αυτό γίνεται λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του συνεδρίου, θα έλεγα έχει μόνο μία παραδοξότητα. Αυτό δεν είναι μία ευθεία πράξη υπονόμευσης ενός εκλεγμένου αρχηγού, ο οποίος εξελέγει πριν από τρεις μήνες, τέσσερις πόσους εξελέγει και λέει ποιο είναι το νόημα κατά τη γνώμη της δήλωσης του κύριου Τσίπρα. Ότι επειδή κάτι δεν πήγε καλά, ας επαναλάβουμε τη διαδικασία. Αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας. Το ερώτημα το δικό μου είναι ότι δεν προκύπτει ότι θα επαναληφθεί η διαδικασία. Πρέπει να δούμε αν αυτό επιβεβαιωθεί. Και το επόμενο ερώτημα είναι ποιοι θα είναι υποψήφοι απέναντι στον κύριο Κασελάκη και με ποιο ιδεολογικό πολιτικό υπόστρωμα. Δηλαδή θα υπάρξει πολιτικο-ιδεολογική σύγκρουση στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ προς μία κατεύθυνση. Αυτά δεν έχουν φανεί μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν κατά τη δική μου ματιά, εγώ ξέρετε κύριε Τερζή, δεν ξέρω αν το ξέρετε, παρατηρώ το ΣΥΡΙΖΑ πολλά χρόνια, έχω βγάλει πολλά βιβλία για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ξέρω, εννοείται ότι το γνωρίζω και το διαβάζω. Ως πολιτικό φαινόμενο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πολιτικό φαινόμενο. Mm-hmm. Εκτιμώ τώρα ότι συνομιλεί με το τέλος του. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η τελική συνομιλία με την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ πριν από το πολιτικό του τέλος, εννοώ δηλαδή την καταγραφή του σε χαμηλά ποσοστά. Τα μεγάλα κόμματα δεν τελειώνουν από τη μια μέρα στην άλλη και είναι πραγματικά παράδοξη η λειτουργία του. Δηλαδή σε μια χώρα που βρίσκεται μέσα σε μια βαθιά κρίση, σε μια κυβέρνηση που είναι απολύτως ένα διαχειριστικό σχήμα και αγνοεί τα μεγάλα ζητήματα της χώρας, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να χειριστεί ούτε τον εαυτό του. Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε και νομίζω, Δημήτρη, και δημοσιογραφικά έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κύριος Κουσούλης υπό την έννοια του αν συνειδητοποιούν τα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάποια από αυτά είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ πλέον, την σημαντικότητα και τη βαρύτητα της στιγμής. Ναι, να υπενθυμίσω ότι πριν την παρέμβαση Τσίπρα
ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε μια απίστευτη νέα περιδίνηση εσωστρέφειας τις τελευταίες 4-5 μέρες. Mm-hmm. Μην πάω σε παλαιότερα περιστατικά. Να ξεκινήσουμε από την Κυριακή. Συγγνώμη, θα σας διακόψω, κύριε. Είναι επιδιοκτήτης. Ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη, σας διακόπτω. Είναι επιδιοκτήτης του χώρου. Δεν έχει αποσυρθεί. Είναι επικαθοδηγητής. Δηλαδή, πραγματικά, ποιος είναι ο ρόλος του κύριου Τσίπρα? Ο κύριος Τσίπρας, υπενθυμίζω σε όλους, φαντάζομαι θα το θυμάστε, όταν είχε αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει ότι θα μείνει ως εγγυητής της ενότητας του κόμματος. Αυτή τη στιγμή... Αυτό είναι μια, με συγχωρείτε, μου επιτρέπετε, μια διακήρυξη φαντασιακού τύπου. Δεν υπάρχουν εγγυητές των πολιτικών δυνάμεων. Η συνθήκη ορίζει την πορεία. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα... Αν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα, δηλαδή πολιτικά και όχι ιδιοκτησιακά. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι και σε άλλα κόμματα και όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίστοιχες κρίσεις, οι προηγούμενοι πρόεδροι που έχουν ενδεχομένως διατελέσει και πρωθυπουργοί δήλωναν εγγυητές της ενότητας του κόμματος σε διάφορες τέτοιες διαδικασίες. Δεν σημαίνει κάτι περίπτωση... αυτό όμως. Δημήτρη, συγγνώμη που παρεμβαίνω και σας διακόπτω. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι τώρα αντικειμενικά και πρακτικά. Ναι, θα παραμείνω εγγυητής της ενότητας, είπε ο κύριος Τσίπρας. Και μέχρι τώρα ήταν μια ασφαλιστική δικλίδα. Η σημερινή του παρέμβαση είναι στην κατεύθυνση της εγγύησης της ενότητας, γιατί αυτό αμφισβητείτε. Από τότε που έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, από τότε που παραιτήθηκε, δεν υπήρχε καμία παρέμβασή του και μάλιστα είχε κατηγορηθεί από πολλούς γι' αυτό ότι γίνονται πράγματα μέσα στο κόμμα και δεν βγαίνει ο Τσίπρας να μιλήσει, να διαφυλάξει την ενότητα. Mm-hmm. Δεν τον είχαμε δει να μιλάει καθόλου ποτέ. Ναι, αυτό, εγώ το αναγνωρίζω αυτό. Εγώ άλλο ρωτάω. Σημειολογικά, πραγματολογικά, ουσιαστικά, η σημερινή παρέμβαση υπηρετεί την ενότητα ή ενισχύει τις φυγόκεντρες δυνάμεις? Αυτή τη στιγμή, στη φάση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, σας είπα και πιο πριν, η κατάσταση είναι μονόδρομος. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και πριν την παρέμβαση Τσίπρα και τώρα μετά την παρέμβαση πόσο μάλλον, είναι ένα διχασμένο κόμμα. Είναι ένα τρομερά προβληματικό κόμμα με πάρα πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή, όπου πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι θα ξημερώσει αυριανή μέρα σε αυτό το κόμμα. Πραγματικά. Νομίζω, κύριε Κουσούλη, ότι τα είπε όλα ο συνάδελφος. Ναι, τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Και άρα συμφωνείτε. Δηλαδή, ουσιαστικά λέτε τα ίδια πράγματα με διαφορετική ματιά. Τη σκέψη του κύριου Τερζή να την πάρουμε, να την αναδιατυπώσω, αν μου επιτρέπετε. Την πορεία των πολιτικών πραγμάτων σε ένα χώρο και σε ένα κόμμα. Περισσότερο την ορίζει η πολιτική συνθήκη και η δυναμική της εξέλιξη και λιγότερο η δυνατότητα των προσώπων, είτε φαντάζονται τον εαυτό του ως ιδιοκτήτη του πολιτικού χώρου, εγγυητή ή ό,τι διαφορετικά αλεχθεί. Οι άνθρωποι πετυχαίνουν αυτό που μπορούν στην πολιτική αναμέτρηση και αυτό που μπορούν μετριέται στην κάλπη. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κασελάκη. Ντρέτα λοιπόν, ντρέτα όπως πάντα. Χρειάζομαι χρόνο, χρειαζόμαστε χρόνο, χρόνο και ομοψυχία. Χρόνο να ξεπεράσουμε πάνω απ' όλα. Χρόνο να ξεπεράσουμε πάνω απ' όλα. Ακούστε σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Χρειαζόμαστε χρόνο πάνω απ' όλα να ξεπεράσουμε τη συλλογική θλίψη της συντριβής του 2023. Ας είμαστε ειλικρινείς. Χρειαζόμαστε χρόνο να αναστήσουμε ένα παρικμασμένο, δυσλειτουργικό, γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό κόμμα. Χρειαζόμαστε χρόνο να συνθέσουμε προτάσεις κοστολογημένες, όχι τσιτάτα του αέρα, για να πούμε στους πολίτες: αυτοί είμαστε. Αυτά πιστεύουμε. Τόσο κοστίζουν. Δώστε μας τη δύναμη να τα πετύχουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εγώ ο πρόεδρος υπό προθεσμία δεν γίνομαι και το δήλωσα ήδη από την Τρίτη. Θα κριθώ πολύ σκληρά στις πρώτες εθνικές εκλογές. Θα συνεχίσω να βλέπω βιογραφικά, να φέρνω δίπλα μου τους καλύτερους κοινωνίας, να βρίσκομαι από τη μία γωνιά της χώρας στην άλλη. Θα συνεχίσω να δουλεύω 24 ώρες το 24ωρο για το ΣΥΡΙΖΑ
και θα συνεχίσω, να ξέρετε, να κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια, έχοντας τη γλυκιά κούραση ότι και σήμερα υπερέβαλα εαυτόν, ότι μια ακόμα μέρα βρέθηκα παντού, στην πρώτη γραμμή, ότι αγωνίστηκα για τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Όμως, και το λέω ειλικρινά, ένας ίσον κανένας. Ένας ίσον κανένας. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε άλλο ένα απόσπασμα και αρχίζω, Δημήτρη Τερζή, και συντάσσομαι με τον κύριο Κουσούλη. Εγώ από αυτό που άκουσα τώρα δεν καταλαβαίνω καμία πρόθεση να πάμε σε διαδικασία επανεκλογής. Αλλά ακόμα και σε αυτά που είπε, είπε σε ακριβώς τις εθνικές εκλογές. Ναι. Τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του είπαν ότι δεν έχει περιθώριο σε εθνικές εκλογές, θα κριθεί στις ευρωεκλογές όπως όλοι μας. Το υπενθυμίζω αυτό, έτσι, για την ιστορία. Σωστό είναι αυτό. Αλλά εγώ, ας πούμε, που καταλαβαίνω από την κίνηση, από την έκφραση, έχει δίκιο ο κύριος Κουσούλης που λέει ότι δεν το βλέπει. Δεν τον βλέπει πολύ πρόθυμο να συρθεί σε μια διαδικασία επαναπιβεβαίωσης της ηγεσίας του. Τότε κάπως πρέπει να εξηγήσει στο τέλος, το βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Ναι. Μα αυτός θα το εξηγήσει, ο αντίπαλος πρέπει να βρεθεί ενώπιον του. Αυτό το παράδοξο που συμβαίνει απόψε είναι ότι εγκαλείται, συγγνώμη κυρία Κλήτου, εγκαλείται ένας εκλεγμένος αρχηγός και του λέει να πας σε εκλογές. Και αυτός λέει βρείτε μου αντίπαλο. Δεν πρέπει κάποιος να σηκώσει το χέρι του και να πει είμαι αντίπαλος. Υπάρχει κάποιος να το κάνει αυτό. Αυτό ακριβώς έλεγα, ότι ο αντίπαλος μπορεί να βρεθεί και μέχρι το βράδυ. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχει το καταστατικό... Θα τα δούμε. Έχει το καταστατικό, οι διαδικασίες, οι συνεδριακές, την ευχέρεια ή την ελαστικότητα να αποφασίσει το σώμα του συνεδρίου αν βρεθεί ο αντίπαλος, όπως λες, μέχρι το βράδυ, να ψηφίσει για το αν θα πάνε για εκλογές ή όχι. Νομίζω ότι αν βρεθεί ένας αντίπαλος, δεν νομίζω ότι θα τεθεί ζήτημα συνεδρίου να το αποφασίσει. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει έτσι κι αλλιώς η διαδικασία. Δηλαδή, οκ, okay, πάμε, προκυρήσω εκλογές. Να το πει, δηλαδή, να γίνει οκ. Δεν είναι λίγο έολο όλο αυτό. Δηλαδή, σε ένα κόμμα, φαντάζεσαι στη Νέα Δημοκρατία να βρεθεί κάποιος σήμερα και να πει στο Μητσοτάκη, είμαι αντίπαλός σου, πάμε σε επανεπιβεβαίωση. Μα τώρα, τι ακριβώς μου συγκρίνεται. Ναι. Τι ακριβώς μου συγκρίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν υπάρχει. Όχι, δεν αναφέρομαι στα εκλογικά ποσοστά. Αναφέρομαι όχι, στο αυτό που είπε ο κύριος Κουσούλης, ότι τα κόμματα δεν είναι όποιος θέλει, βλέπει φως και μπαίνει. Σας υπενθυμίζω, σας παραπέμπω στη δήλωση του κυρίου Κασελάκη μόλις προχθές πάλι. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε σωστά, εγώ δεν θα ήμουν πρόεδρος αυτή τη στιγμή σε αυτό το κόμμα. Σωστό και αυτό. Είναι τα διέξοδα πολλά. Κύριε Κουσούλη. Μου επιτρέπετε μία προβοκατόρικη ερώτηση. Παρακαλώ. Έτσι όπως παρακολουθώ την εξέλιξη των πραγμάτων. Ας πούμε ότι πάλι λοιπόν σε νέα εκλογή ο ΣΥΡΙΖΑ και εκλέγεται νέος αρχηγός. Και ο νέος αρχηγός δεν πάει καλά στις ευρωεκλογές. Ο κύριος Τσίπρας θα επανέλθει πάλι για επανάληψη της διαδικασίας νέου αρχηγού. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι ένα αδιέξοδο και αντανακλά το αδιέξοδο ενός πολιτικού χώρου και όχι των προσώπων. Ναι. Λοιπόν, τώρα με την ευκαιρία είχαμε απόψε μία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, να τη δούμε, όπου έχουμε 36,5 στην εκτίμηση ψήφου βουλευτικών εκλογών. 36,5 για τη Νέα Δημοκρατία, 13,3 για το ΣΥΡΙΖΑ, 14,9 για το ΠΑΣΟΚ, 8,7 για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 8 για την Ελληνική Λύση, 4,9 για την Νίκη, 2 για τους Σπαρτιάτες, 3,1 για την Πλεύση Ελευθερίας, 2,5 για τη Νέα Αριστερά και 2,7 για το Μέρα 25. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Ήδη το αποτύπωμα είναι, όπως βλέπετε, χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απώλεια της θέσεως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον για το ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
Δημήτρη. Ναι, να πάρω το λόγο εγώ. Ναι, πιθανό να συμβεί αυτό. Ναι. Αλλά κυρία Κλήτου, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί για το πώς θα πάμε στην επόμενη αναμέτρηση. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Καλά, ναι, για εθνικές εκλογές, ναι, είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος. Εννοείται, αναφέρομαι τώρα στο 36%. Ναι. Και πάντως και για τις ευρωεκλογές είναι μακριά ακόμη. Δεν έχει διαμορφωθεί το προεκλογικό κλίμα, δεν έχει διαμορφωθεί η συνθήκη της αναμέτρησης. Συνεπώς, κάθε καταγραφή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή αναφέρεται στην προηγούμενη φάση και δεν καταγράφει τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη με δεδομένο τον ειδικό χαρακτήρα των ευρωεκλογών. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο, Δημήτρη. Εγώ δεν μπορώ να σας κάνω κάποιο τελευταίο σχόλιο, ναι, γιατί είναι όλα αυτή τη στιγμή τόσο ανοιχτά που πραγματικά ό,τι και να πούμε είναι αυτό που σας είπα. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι κάνουμε το ρεπορτάζ του, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει την επόμενη στιγμή και την επόμενη ώρα. Μπορεί ως το βράδυ να έχουμε έναν, δύο, τρεις ή και κανέναν αντίπαλο. Σωστά. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, οι εξελίξεις δηλαδή είναι τόσο πυκνές, τόσο ραγδαίες, ναι, και πυκνές που πραγματικά όποια πρόβλεψη και να κάνει αυτή τη στιγμή κάποιος, η μόνη πρόβλεψη ασφαλής είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαριά τραυματισμένος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο βήμα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Σας ευχαριστώ θερμά και πάμε να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας εν ώψη και των επικείμενων ευρωεκλογών. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων μας να είναι άνθρωποι ικανοί και με διάθεση να προασπίσουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Είμαι σίγουρη πως τις εργασίες του συνεδρίου σας θα απασχολήσουν και οι ευρωεκλογές. Φυσικά αντιλαμβάνομαι τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνει χώρα το συνεδριό σας. Αλλά ουδε μία πρόθεση έχω να επισέλθω σε ζητήματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του κόμματός μας. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κοινά σημεία που όλα τα κόμματα μπορούμε να συνεργαστούμε για το καλό της χώρας. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο, μονοθεματικό σχεδόν σήμερα το Δελτίο. Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Πρόσκληση για επενδύσεις απίφθινε από την Ινδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας τη θετική πορεία και σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας. Εντωμεταξύ, από το 2013 μειώθηκε η μαύρη οικονομία στη χώρα μας, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ζητά περαιτέρω ψηφιοποίηση. Σε μπαράζ ελέγχων προχωρά το οικονομικό επιτελείο στην αγορά, ενώ η εξάπλωση της διασύνδεσης των POS με τις ταμιακές θεωρείται ότι θα αλλάξει τα δεδομένα. Μιλώντας στο Ελληνοϊνδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ κατά την επίσκεψή του στην Ινδία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα και με πολιτική σταθερότητα άφησε πίσω της την κρίση, αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και απασχολεί πλέον τα πρωτοσέλιδα για τους σωστούς λόγους και απίφθινε πρόσκληση στους Ινδούς επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα μας. The Greece of the financial crisis, the Greece that made the headlines for all the wrong reasons, frankly no longer exists. And we seem to be making the headlines now for the right reasons and not for the wrong reasons. The Economist voted us a country of the year for 2023. First of all, you just look at the map and you see that Greece is geographically the natural entry point, the gateway, the doorstep for Indian companies into the European market. And I think this becomes particularly important after Brexit. Σημαντική μείωση της μαύρης οικονομίας στην Ελλάδα από το 30% του ΑΕΠ το 2013 στο 16% το 2021, κατέγραψε μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία ωστόσο επισημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για την περαιτέρω ψηφιοποίηση της οικονομίας που θα μειώσει και το μαύρο χρήμα. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ έχει εξαπολύσει τσουνάμι φορολογικών ελέγχων σε εισοδήματα και ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, αλλά και σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στην αγορά, για την επίτευξη και των στόχων του προϋπολογισμού. Πρόοδος παράλληλα σημειώνεται στη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές των επιχειρήσεων, με τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη να ζητά από τράπεζες και παρόχους τερματικών τη μείωση των προμηθειών κατά τη χρήση των POS για συναλλαγές μικρής αξίας και να κινηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα στην έγκαιρη προμήθεια και διοχέτευσή τους στους πελάτες. Αυτό το λεγόμενο γεφύρι της Σάρτας πλέον φαίνεται ότι θα χτιστεί και θα μπορούμε να το διαβούμε.
Υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες. Ήδη η ΑΔΕ στέλνει μηνύματα, email στις επιχειρήσεις, οι οποίες το λογισμικό τους επιτρέπει να κάνουν τη διασύνδεση του POS με την ταμιακή τους μηχανή. 15.000 τέτοια email έχουν φύγει ήδη και καθημερινά φεύγουν και τα επόμενα. Να πούμε ότι και το voucher, δηλαδή τα χρήματα τα οποία θα επιδοτηθούν αυτοί οι οποίοι θα πάρουν POS, μπορεί ο τέταρτος κύκλος να μην έχει ανοίξει ακόμα, αλλά αναδρομικά μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους που είναι 150 ευρώ για κάθε μηχάνημα έως 2 μηχανήματα η κάθε επιχείρηση. Και ενώ ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, νέα προθεσμία μέχρι την 1η Μαρτίου ορίστηκε για την υποβολή, τροποποίηση, διόρθωση αιτήσεων και την επιβεβαίωση των απαραίτητων στοιχείων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες φυσικών προσώπων. Για την επικείμενη αλλαγή της δομής του επιδόματος ανεργίας μίλησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου. Όπως είπε, εξετάζεται το σενάριο αρχικά το επίδομα να ξεκινά από υψηλότερο ποσό, αλλά καθώς θα περνά ο χρόνος να μειώνεται, ώστε να δίνει κίνητρο σε αυτόν που το λαμβάνει να βρει όσο το δυνατόν νωρίτερα δουλειά. Εν τω μεταξύ, από την 1η Απριλίου που θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω τουλάχιστον 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ, που είναι συνδεδεμένα με αυτόν, μεταξύ άλλων και τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας. Στα μπλόκα επέστρεψαν οι αγρότες μετά το συλλαλητήριο της Αθήνας και τα μηνύματα που εξέπεμψαν εκεί λαμβάνουν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους, χωρίς μέχρι στιγμής να κρατούν ενιαία στάση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως προανήγγειλε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους πλημμυροπαθείς παραγωγούς της Θεσσαλίας. Εν μέσω χειροκροτημάτων και τις κόρνες των τρακτέρ να δίνουν το σάλπισμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων, οι αγρότες επέστρεψαν στις βάσεις των μπλόκων. Πόσο δύσκολο ήταν το ταξίδι της επιστροφής? Αρκετά δύσκολο. Πάρα πολύ κουραστικό. Έχουμε από την Κυριακή στον δρόμο. Ήταν αρκετά δύσκολο, ταλαιπωρία μεγάλη. Πιστεύουμε να αξίζει τον κόπο. Το πολύωρο ταξίδι και η διανυκτέρευση στο Σύνταγμα τους είχε εξαντλήσει. Ωστόσο, όπως δηλώνουν, το μεγαλειώδες συναλλητήριο στο κέντρο της Αθήνας ήσασταν μόνο η αρχή. Ήταν δύσκολος ο δρόμος, είναι πολλές οι ώρες και δεν αντέχουμε. Από αύριο και πέρα τι περιμένουμε? Μία απάντηση και μετά θα κανονίσουμε τι θα κάνουμε. Αποφασισμένοι για όλα. Αποφασισμένοι για όλα, ναι. Όπως και αποφασίσουμε να πάμε Αθήνα. Σύνθημα για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων έστειλαν και οι αγρότες της Μακεδονίας από το Λωνίο των Ευζώνων. Τα μπλόκα τα δικά μας θα παραμείνουν μέχρι τις 26 του μηνός, όπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι στις Βρυξέλλες. Και θα περιμένουμε να έρθει με κάτι νεότερο, κάτι ευχάριστο. Ο πυρήνας όμως του προβλήματος λέγεται κόστος παραγωγής. Έχει αυξηθεί τα τελευταία 4 χρόνια 25%. Το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη. Άρα, τι λέμε, είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, αλλά ακόμη και ως ευρωπαϊκό, εδώ οι επιπτώσεις του είναι οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Τι πρέπει να κάνουμε? Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου. Εν αναμονή της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκονται οι αγρότες της Θεσσαλίας. Όπως δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων αποφάσεων που ανακοίνωσε στην πολύ επικοδομητική συνάντηση και συζήτηση που είχε με προσώπους των αγροτών πριν από λίγες ημέρες, θα γίνει και μια επόμενη συνάντηση για τα ζητήματα της Θεσσαλίας με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα από την περιοχή. Δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες για τον τόπο και τον χρόνο της συνάντησης. Εντός των επόμενων ημερών όμως θα σας ανακοινωθούν αναλυτικά όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης συνάντησης. Η κυβέρνηση ποτέ δεν πρόκειται να κλείσει τα αυτιά της ή τα μάτια της στα αιτήματα των πολιτών, στα αιτήματα των επαγγελματικών ομάδων, τα σταχυολογεί όλα, τα αξιολογεί. Στην περίπτωση των αγροτών έχουμε αναφερθεί αναλυτικά. Αφορμός με μια πολιτική η οποία απαντά στα περισσότερα από τα αιτήματά τους, η οποία δεν ξεκινά τώρα, ξεκινά από το 19. Αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων αναμένεται να λάβουν οι αγρότες μετά τις γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει μια πανελλαδική σύσκεψη, οπότε και θα δοθεί μια τελική απάντηση από το αγροτικό κίνημα για το τι θα συμβεί. Στα τέλη του μήνα, όταν και ο Πρωθυπουργός συναντηθεί με αντιπροσωπεία αγροτών της Θεσσαλίας, τότε ενδεχομένως να δούμε και τρακτέρ μέσα στις πόλεις. Τέτοιου είδους κινητοποιήσεις αναμένονται και αυτό θα είναι μια απόφαση που θα λάβουν στην πανελλαδική σύσκεψη. Το μήνυμα της αγροτικής κινητοποίησης ελήφθη, λέει η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να υπερβεί το δημοσιονομικό όριο, ενώ επικεντρώνει στο διάλογο με τους αγρότες για μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Σε κλειό κινητοποίησεων βρέθηκε σήμερα το κέντρο της Αθήνας με κλειστούς δρόμους και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με λησοκόμοι από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στο Σύνταγμα, διαδηλώνοντας τα αιτήματά τους. Και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία βγήκαν στους δρόμους, ενώ πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε κόντρα στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. <Το->
Στην πλατεία Συντάγματος συγκεντρώθηκαν με λυσοκόμοι από όλη τη χώρα σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους, όπως αυτό της ελληνοποίησης μελιού. Δεκάδες φορτηγά βρέθηκαν εκεί, έστησαν κυψέλες και άναψαν τα καπνιστήρια τους. Διεκδικούν ακόμη παρεμβάσεις για μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο και τροποποίηση της πυροσβεστικής διάταξης που τους αφορά. Ζητάμε τη στήριξη της πολιτείας, ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και να προσφέρουμε και στη φύση μέσω της επικονίασης, αλλά και στο καταναλωτή ένα καλό και αγνό προϊόν. Η ελληνοποίηση που είναι το μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έρχονται εισαγόμενα κινέζικα σιρόπια, τα βαφτίζουμε μέλι, το πουλάμε σε εξευθετιστικές τιμές και το κόστος παραγωγής σε εμάς είναι μεγαλύτερο από αυτό που πουλάμε. Όχι άλλο τόπο! Μη μας κοροϊδεύουν άλλο, δεν γίνεται! Ο τρόπος ζωής δεν ευνοεί τη μέλισσα. Φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα. Παλιότερα υπήρχαν και πάρα πολλά άγρια μελίσια στη φύση. Πλέον δεν υπάρχουν λόγω ασθενειών. Η περσινή χρονιά μπορούμε να πούμε ότι η παραγωγή σε μέλι στη χώρα μετά και τις καταστροφές που είχαμε στη Θεσσαλία και στον Εύρο είναι 70% κάτω από άλλες χρονιές. Πανελλαδική πανηγειονομική κινητοποίηση πραγματοποίησε και η ΠΟΕΔΗΝ, με τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία να μιλούν για τα προβλήματα υποστελέχωσης και να τάσσονται απέναντι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Μαβίλη και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο. Ζητάμε λοιπόν να δοθούν κίνητρα, να μονιμοποιηθούν οι συμπασιούχοι, να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγενά επαγγέλματα. Να βελτιωθούν οι μισθοί μας, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό. Σήμερα ξοδεύει λοιπόν το κράτος για το ΕΣΥ 3 δισεκατομμύρια, να πάμε στα 6 δισεκατομμύρια. Θέλουμε άλλα 3. Και να μονιμοποιήσουμε τους ΣΟΧ, αυτού που έχουν συμβάσει ορισμένου χρόνου, αλλά και τους επικουρικούς, να προσθέσουμε άλλες 10.000 προσωπικό, να μας λείψει άλλο ένα δισεκατομμύριο. Άρα ο κύριος Πρόεδρος μας είπε, σε εσάς είπε δηλαδή. Ούτως ή άλλως του λέω αυτή, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να βάλουμε 2 έμφυα ακόμα. Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη, οι πολίτες θα έχουν λιγότερες και ακριβότερες επιλογές. Με τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργία. Ζητάμε άμεσα τη μονιμοποίηση των εργαζομένων, του επικουρικού προσωπικού, που από το 2020 εν μέσω πανδημίας έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας, κόντρα στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και υπέρ της δημόσιας παιδείας. Φοιτητές, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, εργαζόμενοι σε ΑΕΗ και μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού συγκεντρώθηκαν στα προπήλαια και κατόπιν ακολούθησε πορεία προς την Βουλή. Ποινικό αδίκημα θα είναι εφεξής οι προφυλακισμοί βάρος γιατρών, νοσηλευτών, δασκάλων και καθηγητών, όπως προβλέπεται από το νέο ποινικό κώδικα. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής, περιλαμβάνεται άρθρο που ορίζει ότι όποιος εισέρχεται σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή, και αν η πράξη συνδέεται με πρόκληση βιοπραγίας με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή. Αντιμέτωποι με τις ίδιες ποινές θα είναι και όσοι εισέρχονται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με φωνασκίες, θόρυβο, ύβριση ή απειλές κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαζομένων, υπαλλήλων ή μαθητών, διαταράσσουν τη λειτουργία του. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.